Δυσφορία λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων έχει προκληθεί στο κτέλ Σερών. Παράλληλα, σε αναμονή βρίσκονται όλοι οι αυτοκινητιστές για αποφάσεις σχετικά με την αύξηση των εισιτηρίων και επιδότησης καυσίμων. Μιλώντας στην κάμερα του επιλογές, ο πρόεδρος των κτέλ Σερών, κ. Ηλίας Παπαγεωργίου, τονίζει τη μεγάλη δυσφορία που επικρατεί στα κτέλ Σερών με την τόσο μεγάλη αύξηση των τιμών στα καύσιμα και μία πνοή είναι η τιμή στη Μάνικα που θα πέσει 15 λεπτά από 1η Νοεμβρίου. Υπάρχει μια δυσφορία, ας το πούμε, εδώ στο ΧΤΕΛ αυτή τη στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα, από ό,τι ακούμε και από ό,τι διαβάζουμε, ότι από 1η Νοεμβρίου που θα πέσει το 15 λεπτά το λίτρο ακόμη από τη Μάνικα, οπωσδήποτε είναι κάποια πνοή, ας το πούμε για μας, γιατί οι καταναλώσεις μας είναι τεράστιες και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μια καλύτερη εξέλιξη. Λοιπόν, όσον αφορά τις μετακινήσεις που είπατε, έχουμε περιορίσει κάποιες μετακινήσεις, αλλά όπως ξέρετε εμείς εκτελούμε δημόσια συγκοινωνία και όπως καταλαβαίνετε η δημόσια συγκοινωνία δεν μπορείς να την περιορίσεις κατά πολύ. Με αποτέλεσμα αυτό είναι να έχουμε απώλειες λόγω αύξησης των καυσίμων. Τώρα με μετακινήσεις που είπατε για τους επιβάτες και τα λοιπά. Ο κορονοϊός μας έχει αφήσει πολλά στίγματα και δεν μπορούμε να φτάσουμε τις μετακινήσεις του 2019, πρόσθεσε. Περιμένουμε λόγω ενεργειακής κρίσης να πάρουμε κάποιο επίδομα και να μειωθεί η τιμή στα 15 λεπτά. Υπήρχε μία αύξηση το καλοκαίρι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αύξηση, είμαστε σε κανονική ροή. Εντάξει, υπάρχει μία αύξηση από ό,τι το 2021. Δεν μπορούμε να πιάσουμε τις μετακινήσεις το 2019. Δηλαδή, ο COVID μας έχει αφήσει πολλά στίγματα, έχει, να το πω έτσι. Έχουν περιοριστεί πολύ οι μετακινήσεις, έχουν κοπεί δρομολόγια για Θεσσαλονίκη, ας πούμε, Κοιτάξτε, σχεδόν όλα τα εξπρέσεις έχουν κοπεί για Θεσσαλονίκη. Από ό,τι διαβάζουμε, τη μείωση, όπως σας προείπα, της τάξης των 15 λεπτών στη Μάνικα. Λοιπόν, και περιμένουμε λόγω ενεργειακής κρίσης να πάρουμε κάποιο επίδομα μέσα σε εισαγωγικά, γιατί όπως ξέρετε τα ταξί τα είχαν δώσει ένα βάουτσερ περίπου 200 ευρώ το μήνα. Εμάς ουδέποτε μας έδωσαν ούτε βάουτσερ ούτε τίποτα. Γι' αυτό ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε κάποιο επίδομα. Όχι ότι σώζεται η όλη κατάσταση με επίδομα, όπως έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις μου. Όσο αφορά την αύξηση των εισιτηρίων, εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε εκτέλ δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, ολοκλήρωσε. Δεν έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις. Νομίζω, επειδή είμαστε στο κέντρο των αποφάσεων σαν ΧΤΕΛ Σερών, νομίζω ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα το μάθουμε. Όπως ξέρετε, το εισιτήριο είναι διατιμημένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αύξηση σαν διοικητικό συμβούλιο ή οποιοδήποτε ΧΤΕΛ από μόνο του να κάνει κάποια αύξηση. Και οπότε περιμένουμε αναμονή των εξελίξεων και των αποφάσεων και για την αύξηση του εισιτηρίου και για τη μείωση των καυσίμων.